αίσθηση. Τι θες να πεις, κλέρχε? Κατ' εμέ, μια επιχείρηση είναι προβληματική όταν οι εισπράξεις της δεν υπερβαίνουν κάποιο όριο. Είμαι κατά των επιχειρήσεων που φυτοζωούν. Εμένα γιατί μου το λες αυτό? Μιλώ γενικώς. Αν και ξέρετε, τώρα που το σκέφτομαι, και αυτό το κατάστημα δεν έχει εισπρακτικό ενδιαφέρον. Γιατί δεν σε αρέσουν τα εσώρουχά μας? Όλη η γειτονιά από εδώ ψωνίζει. Ομολογώ πως δεν έχω εντρυφήσει προσωπικώς. Απ' την Ντενής μέχρι τη Χριστίνα από εδώ ψωνίζουν τα εσώρουχά τους. Και από τον Αντώνη μέχρι τον Βασίλη. Από τον Δημήτρη μέχρι τον Διαγόρα αυτά βλέπουν. Και τώρα που είπα Χριστίνα, θυμήθηκα τα χθεσινό βραδινά. Αυτό το άσπρο στρινγκ που φορούσε χθες που χόρευε και τα πέταξε όλα, από εδώ το αγόρασε. Μόνο που τότε που το πήρε, εγώ νόμιζα ότι το αγόρασε για την κόρη της. Τι έχεις, γιατί δεν μιλάς? Σκέφτομαι πως είχε κάτι το διονυσιακό η χθεσινή νύχτα. Υπήρχε κάτι στον αέρα. Ναι, μάλλον στα ποτήρια τους υπήρχε, που άδειαζαν και γέμιζαν συνεχώς. Αυτή η Χριστίνα και ο άλλος ο σάτυρος ο Μπάμπης. Μα πού θα φτάσει τέλος πάντων? Πού θα φτάσει? Έχει πια τελείως καταπέσει. Τελείως έφτασε στα όρια της ανηθικότητας. Μιας και ομιλείτε περί κατάπτωσης, δεν θα ήθελα και αυτό το κατάστημα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ξέρετε, φαντάζομαι ότι μια άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα θα σας στέριαζε καλύτερα, Λυκητάτη μου. Άσε με, Χριστιανέ μου, τώρα έχω τη στεναχώρια μου με το φευγιό της κόρης μου. Αυτά, με αυτά θα ασχολούμαι τώρα. Αν μου επιτρέπετε, αφήστε την ελεύθερη. Μην την πιέζετε. Αφήστε την ελεύθερη και θα δείτε, σε ένα έτος θα επιστρέψει. Λες? Και τι τόσο πολύ θα κάνει να επιστρέψει? Μπορεί και σε 8 μήνες. Και τι λίγο είναι αυτό? Ωραία παρηγοριά. Ο καιρός θα περάσει γρήγορα. Γρηγορότερα αν ασχοληθείτε με κάτι καινούριο, με ένα νέο ενδιαφέρον. Έχω εγώ κάποια σχέδια. Σας ονειρεύομαι λοκαντιέρα. Και τι με πέρασες, για τρελοκαντιέρα? Γλυκητάτη μου, δεν θα μπορούσα να περάσουν ποτέ τέτοια πράγματα από το μυαλό μου. Άλλα πράγματα σκέφτομαι εγώ. Είμαι πεπισμένος ότι μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα θα σας τέριαζε καλύτερα. Με το ταπεραμέντο που έχετε θα μπορούσαμε να είχαμε πλουτίσει. Προσπαθώ να σκεφτώ κάτι. Νομίζω δηλαδή ότι το έχω ήδη σκεφτεί. Αχ, λιώνω. Το φέρω, χάνομαι. Πονέλο με το σώμα. Αχ, πω. Τι με κοιτάς, τράβα στη δουλειά. Κάθε φορά που με κοιτάς, ένας πελάτης χάνεται. Εντάξει, θα πάω, σταμάτα να γκρινιάζεις τώρα. Λοιπόν, άμα χρειαστείς τίποτα, θα με πάρεις το κινητό, έτσι. Ναι. Πώς μπορεί η καρδιά σου και με αφήνει μονάχο μου σε αυτή την κατάσταση? Καλά, με τρελάνεις, μωρέ. Τόση ώρα δεν έλεγες να φύγω γρήγορα. Ό,τι θες, λες. Ό,τι θέλω, λέω, ρε. Ασθενείς είμαι και ό,τι θέλω, λέω. Ασθενείς και οδηπόροι αμαρτία νουκ έχουν. Άσε με να πρόσεξε, γιατί αυτές είναι τελευταίες μου κουβέντες. Ναι. Θα αποκτήσουν αξία. Άντε, τράβα τώρα, μην με συγχύσεις, δημοθάνατο άνθρωπο. Και πού είσαι, να παίρνεις κάτι τόσο στο βρεφονιδιακό σταθμό, να ρωτάς για τον Τζούνιο, να μην πάθει το παιδί. Μάλιστα. Άλλο. Άλλο, τι άλλο. Τίποτα. Θα έρθει ο ένας Αθανασόπουλος στο μαγαζί για κάτι τιμολόγια. Κανόνισε ότι. Μάλιστα, τιμολόγια. Άλλο. Άλλο, τίποτα. Καλά, εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση και εσύ όλο συνέχεια. Άλλο και άλλο και άλλο μου λες. Τι να σου πει. Κάνω αγόρι μου, εσύ πήγες και παίξες σε 9,5 εβδομάδες. Α, και κάτι άλλο ακόμα. Πατάτες να πάρεις από τον Καραθανασόπουλο, όχι από τον Καραμητρόπουλο, μην τις μπερδέψεις. Τόσο ο Καραμητρόπουλος είναι απατεώνας. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Μάλιστα. Άλλο. Τίποτα. Και να με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο κάθε ένα τέταρτο περίπου. Να δεις πως είμαι καλά, μην πεθάνω μόνος μου. Εντάξει. Θα κάνουμε πλήσιο το νοντέ σήμερα. Ναι. Α, και θα έρθει και ο Ελευθερόπουλος να σου φέρει κάτι. Όχι τον Ολυμπιακό. Ο άλλος. Να σου φέρει κάτι καφάσια με κεράσια. Αυτός βάζει τα καλά από πάνω με τα σκάρτα από κάτω. Κοίταξε με σε πιάσει κότσο έτσι, συνεννοηθήκαμε. Μάλιστα. Άλλο. Τίποτα άλλο. Αν δεις ότι δεν τα καταφέρνει. Ναι. Φώναξε με να έρθω. Θα έρθω πεθαίνοντας. Θα έρθω. Τι να κάνω, τι χάλια που είσαι και εσύ. Κάτι άλλο ακόμα. Καρπούζι για να πάρεις από τον Παπαγιωργόπουλο. Μου λες, κάναν άλλο σε όπουλο, δεν έχεις να μου πεις? Έχω, αλλά δεν είναι τώρα. Δεν θέλω να τον ακούσεις. Άσε με να πει. Πήγαινε στο μαγαζί και να βάλεις κανένα πουλόπουλο. Όχι το Μανάβης, δεν είναι Μανάβης, τραγουδιστής είναι αυτός. Παλιό. Ή κάτι ωραία κομμάτια. Να βάλεις αυτό που λέει αυτοί που φεύγουν, αυτοί που μένουν. Ταιριάζει στη δικιά μου την περίπτωση. Εγώ που φεύγω. Αυτή που φεύγω. Και αυτή που φεύγω.
Ο δυναμισμός σας, η ευφυΐα και η φινέτσα σας μπορεί να διοχετευθούν σε άλλους τομείς. Εδώ μέσα σπαταλιέται αυτός ο συνδυασμός που μπορεί να αποφέρει πλούσιους καρπούς. Ούτε έναν καρπό ξηρό δεν είπες να φέρεις, έτσι για τη λιγούρα και να περνάει και η ώρα. Είδατε, για να περάσει η ώρα είπατε. Άρα πλήτετε κι εσείς. Δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει και ίσπραξη. Εντάξει, καλούτσικα πάμε. Αν και από την ώρα που σ' άφησα στο πόδι μου, ούτε ένα ευρώ δεν μπήκε στο ταμείο. Αυτό είναι μία ένδειξη. Εκεί βασίστηκε όλο το σκεπτικό μου αυτό, το οποίο μοιράζομαι με εσάς. Oh. Καλημέρα σας. Κλέαρχέ μου, να σε φιλήσω. Γιατί? Καλέ, είναι σοφός ο άνθρωπος. Καλά που τον άκουσα. Επί ποιου θέματος, για πες να ακούσω κι εγώ. Καλά, δεν στα είπε. Κλέαρχέ μου, μου έκανε πρόταση γάμου. Ακολούθησα κατά γράμμα τη συμβουλή σου και πέτυχα το παθητό αποτέλεσμα. Χαίρομαι που σας φάνηκα χρήσιμος, αλλά δεν ήταν ανάγκη να το αναφέρετε τώρα. Πώς το καλό πρέπει να λέγεται. Για πες μου, Ρίκα μου, ποια ήταν η θαυματοποιό συμβουλή που σου έδωσε ο σύζυγός μου. Ο κλέαρχος μου είπε να πάω να αγοράσω κάτι σοβαρά βρακιά από ένα άλλο μαγαζί. Και ο καλός μου τσίμπησε. Καλά, Μόλις με είδε, ξετρελάθηκε. Έπεσε κατευθείαν στα γόνατα και μου είπε: «Εσύ είσαι η γυναίκα της ζωής μου». Και μου έκανε επιτόπου πρόταση γάμου. Καλά, Μαριάνθη μου, αυτά τα βρακιά μετά από 2-3 χρόνια γάμου. Προς το παρόν ξεγράψέ με από πελάτησα. Κλεαρχέ μου, σε ευχαριστώ με όλη πολλά και πολλά. Να είστε καλά. Τι έκανες, ρε. Να με βουλιάξεις, πας. Η Ρίκα ήταν από τις καλύτερες πελάτησές μου. Εγώ για το καλό της κυρίας Χίρα στρατηγού το έκανα. Και το καλό του μαγαζιού το σκέφτηκες. Για λέγε, σε πόσες ακόμα έδωσες αυτές τις συμβουλές. Για λέγε. Καμία. Καμία. Γι' αυτό δεν έχουμε ίσπραξη από χθες. Βρε να με καταστρέψεις, πας. Να σας εξηγήσω το σκεπτικό μου. Όλα αυτά τα εσόρουχα είναι για το δικό σας θεσπέσιο κορμί. Θα τα πάρουμε στο σπίτι και θα τα φοράτε. Είναι για τα μάτια μου μόνο. Ποια μάτια, αυτά που θα σου βγάλω. Πες πως είσαι κιόλας αόματος. Δεν έχω και νύχια. Ο Πάπης, κύριε Θανασόπουλε, μου είπε να αφήσετε τα τιμολόγια. Εγώ αυτό ξέρω. Να τα αφήσω όλα αφού πληρωθώ. Τι σήμερα? Τώρα, αλλιώς θα παίρνω και φεύγω. Κάτσε, ξέρετε, μου φεύγεις και φεύγεις. Περίμενα, θα βρούμε μια άκρη. Μακάλης! Μισό λεπτό, κυριάρχομαι, μισό λεπτό. Α, δεν γίνεται να γίνω κομμάτι από εδώ πέρα. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον Πάπη. Οπωσδήποτε. Ναι. Μπάμπη, ζεις? Τον κακού στο καιρό και το μαύρο στο φλάρο. Τι θες, ρε, πάνω πήγα να αποκοιμηθώ. Ρε, δεν είπες να σε πάρω τηλέφωνο, μα έχω πρόβλημα. Λέγε, ρε, Χριστό κορμί, ούτε μια δουλειά δεν μπορείς να κάνεις. Λέγε, τι έγινε. Όχι μία, δύο θα στα πεις, έτσι. Εδώ πέρα έχουν πλακώσει διάφοροι. Καταρχήν, ο Αθανασόπουλος δεν τα αφήνει τα τιμολόγια, θέλει να πληρωθεί. Εσύ δεν μου πεις τίποτα για λεφτά και εγώ δεν έχω λεφτά μαζί μου. Πες ότι θα πληρωθεί αύριο μεθαύριο. Ναι. Α, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Σήμερα τα θέλει ο άνθρωπος, είναι έτοιμος να φύγει. Θα κάνεις. Έχω και πελάτη δίπλα. Μισό λεπτό, κύριε, έρχομαι, μισό λεπτάκι έτσι. Μπάμπη, πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε. Δεν γίνεται ακόμα στα δύο. Αχ, θα με πεθάνεις, άχρηστο κορμί. Ναι, θα τα ακούσω και από πάνω τώρα. Δεν φτάνει που τα έχω παίξει εδώ πέρα. Μια δουλειά της προκοπής δεν μπορεί να κάνεις. Το να αφήσεις το κοκαλάκι μου σαν άνθρωπο στο κρεβάτι δεν μπορώ. Κλείσε και έρχομαι. Αχ, αυτή είναι η μοίρα μου. Όρθιος θα πάω. Σαν τα δέντρα θα πεθάνω. Όρθιος. Καλά, μα σου πω, θα τρελαθείς. Βρήκα κάτι οικόπεδα στον ροπό. Μέσα σε 3 χρόνια θα διπλασιάσεις τα λεφτά σου. Σούπερ ευκαιρία. Άσε ρε μαράκι, δεν είναι η ώρα τώρα. Έχω άλλα στο μυαλό μου. Τι έχεις? Έχω προβλήματα. Όλα εναντίον μου είναι. Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι? Μακάρι να μπορούσες. Καλά, εντάξει, συγγνώμη, εγώ δεν καταλαβαίνω ότι είσαι τόσο συγχυσμένος. Χάλια είμαι. Έχω ένα φίλο μεσίτη και μόλις μου πήγε αυτή την ευκαιρία, αμέσως σε ανασκέφτηκα. Θέλω να ένας τρόπος να επενδύσει κάπου τα χρήματά του με απόδοση. Ούτε να το συζητήσω δεν θέλω τώρα, εντάξει. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Τα οικόπεδα εξάλλου μπορούν να περιμένουν, γιατί 2-3 μέρες δεν χάνονται. Πες μου, τι έχεις. Τι να σου πω τώρα, ακόμα και σένα ντρέπομαι. Εμένα, Βρεσέλιο μου. Εγώ είμαι δικό σου άνθρωπος. Ό,τι έχεις μπορείς να μου το πεις. Ίσως μια άλλη στιγμή. Οικογενειακά προβλήματα, Ναι, με την ύφη μου. Και εκείνος ο αδερφός μου δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται.
Ψάχνω την ανεψιά μου πουθενά, άφαντη. Για κάσε να κάνω ένα τηλέφωνο, μήπως άνοιξε το κινητό της. Κλειστό το έχει ακόμα. Καλά, εντάξει, τώρα μην ανησυχείς. Ειδοποίησα τη μάνα της να έρθει από εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Νιώθω ένα βάρος εδώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και εσύ, Αθανασόπουλα, αφού τα πάμε να πούμε την άλλη εβδομάδα, θα πάρεις το παραδάκι, αδερφού. Εντάξει, αφού μου το λες εσύ. Έπρεπε να τα ακούσεις από μένα, το αλλά δεν μπορείς. Άντε, σε παρακαλώ. Τα δικιά και εσύ, ρε Αθανασόπουλα, φέρε 50 κιλά πατάτες να τελειώνουμε. Μόνο αυτά θέλεις. Αυτά τίποτα άλλο, άντε, άντε. Πού Παναγία. Χριστινούλα. Ορίστε. Κάει και τον Πελεκούδη χτες. Τι χορός ήταν αυτός, αδερφούλα μου. Χορός. Ποιος. Ξέρεις τι λες. Ξέρω τι λέω. Το μόνο που δεν ξέρω είναι τι κάναμε. Δηλαδή κάτι θυμάμαι, αλλά στο περίπου. Πάντως θες και εσύ με παρέσεις, αδερφούλα μου. Και βάλει να πιούμε, και βάλει να πιούμε. Εσύ και εγώ. Α, θα μας τρελάρεις, μάνα μου. Δεν θυμάσαι τίποτα, τα ξέχασες όλα. Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα. Καλά, ούτε ότι τα πέταξες όλα, δηλαδή, και ότι παραδέχτηκες δημόσια ότι τα έχεις και με τον Διαγόρα και με τον Δημήτρη παράλληλα και ταυτόχρονα, δηλαδή. Τι λες, βρε, ηλίθιε. Ηλίθιε! Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Έχεις ξεπεράσει κάθε όριο, ηλίθιος. Α, συγγνώμη. Τι έπαθες τώρα, για ποιον ηλίθιο λες. Για τον Μπάμπη, για ποιον ηλίθιο, γι' αυτόν. Με έβγες τώρα καθώς ερχόμουν και άρχισε να μου λέει απίστευτα πράγματα. Και με μια οικειότητα. Μαράκι, σε παρακαλώ, πρέπει να μιλήσω λίγο στη Χριστίνα. Οκ. Okay. Φεύγω, σας αφήνω να τα πείτε. Χίλια συγγνώμη, βρε μωράκι. Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω, δεν τρέχει τίποτα. Εμείς θα τα πούμε σε λιγάκι, έτσι. Θα έρθω σε καμιά ωρίτσα να σε βρω. Στο γνωστό το μέρος. Στο γνωστό το μέρος. Οκ. Okay. Χαιρετώ. Γεια, γεια. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μου έλεγε. Καλά, από πού έχει πάρει τέτοιο θάρρος αυτός, μπορείς να μου πεις. Καλά, εσύ δεν μπορείς να υποθέσεις. Όχι, δεν μπορώ. Εμείς δεν είχαμε ποτέ παρεδώσει με τον Μπάμπη. Πώς ξαφνικά απέκτησε τέτοιο είδους χιούμορ μαζί μου. Δεν θυμάσαι τίποτα από τα χθεσινοβραδινά. Τα χθεσινοβραδινά. Δεν θυμάσαι ότι χόρευες με τον Μπάμπη μέσα στη μέση του δρόμου. Μέχρι στριπτίζει κάνατε μπροστά σε όλους. Άσε καλύτερα να τα θυμάμαι ούτε εγώ. Λες να μου κάνε πλάκα. Μπα, παράδειγμα χοντρό. Και το λες χιούμορ τώρα αυτό. Κοίτα, το μάγουλό μου πρίστηκε να πούμε. Ξέρεις τι βάρη χέρι έχει. Πω. Σκέτο καρπόζιλο ήταν. Τι είπα, παιδί μου, φταίει που παραγνωριστήκαμε. Ναι, ναι, μπορεί να έχεις δίκιο. Γι' αυτό σου ρίξα και το φτύσιμο. Τι να πω, ρε παιδί. Μπας και το έκανε έτσι. Τι να πω, δεν έκανε για πλάκα, δηλαδή. Αλλά αυτή έδειχνε να τρεπότανε. Έκανε ότι δεν γνωρίζω όμως. Δεν με καταλάβαινε. Λες και τη μίλαγα λαμπουρνέζικα. Δεν αποκλείεται κιόλα, γιατί είναι και η μητρική σου γλώσσα αυτή. Να σου πω κάτι, με ποιον είσαι, με εμένα με το θηρίο να μην. Τι να πω, ρε παιδί μου, σκέτη παράνοια δηλαδή τα πράγματα. Τι μια μέρα το πρωί μου λέει ότι είμαστε τα καλύτερα φιλαράκια και την άλλη μερική στα χαστούκια. Παράνοια, δεν ξέρει τι να κάνει. Ναι. Τουλάχιστον δεν πλήττει. Καλά, και χαστούκι σε εμπειρία το άνθρωπο. Εσύ φταίει που πα και μπλέκει. Άμα σου είναι ένα χαστούκι τα ίδια θα έλεγε. Έπρεπε να πατήσει, ρε. Οφθαλμό να δει οφθαλμού. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Να έτσι στα καλά καθόμουν να τσίσω χαστούκι και μάλιστα σε γυναίκα. Κι εγώ δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτή γιατί στα καλά καθόμουν έτσι τη σφούριξε. Να σου πω σε παρακαλώ. Α, όλα κιόλα. Ο Μπάμπης δεν είναι το ίδιο. Άντρας που σηκώνει χέρι σε γυναίκα δεν είναι άντρας. Τελεία και παύλα. Επ' αυτού δεν σηκώνω κουβέντα να μου. Πω, άρρωστοι άνθρωποι. Να σου πω κάτι τώρα με τη φούσκα μου φύγε και ο πυρετός. Για κοιτά, ρε. Ναι, έχεις δίκιο, σου έπεσε. Να τη φωνάζεις όποτε σου ανεβαίνει, ρε, εσύ. Θα σου δει πιο φθηνά από το αντιπυρετικό. Τώρα τι να σου πω δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω, ρε πουλάκι μου. Δηλαδή, τη μία μέρα είμαστε μια χαρά, γελάκια, τραγουδάκια αυτά, και την άλλη το μέρα το πρωί δεν σε είδαμε, δεν σε ξέρουμε. Έλα, μωρέ, τώρα πιωμένη θα ήταν, κάθεσαι τώρα και ασχολείσαι. Εσύ τώρα δηλαδή δεν σκυπάσαι καθόλου. Εγώ σου λέω ότι ο άνθρωπος εδώ πέρα πάσχω από πνευμονία και τρώω στα καλά καθούμενα, δηλαδή ξύλο, και εσύ μου λες ότι θες τώρα. Και μια και είπα ότι είμαι άρρωστος, δεν σε πληροφορώ, παίρνω το μάγα. Ποιος με έβγαλε έξω το σπίτι σου, ε? Εγώ. Ωραία, άρα εσύ φταίς που φάγα χαστούκι. Είπα και εγώ, δεν θα με κατηγορήσει για κάτι. Έτσι θα τη βγάλω σήμερα καθαρή. Και κανονικά πρέπει να χαστούκίσω και σένα. Καλά, τώρα και ύστερα λες ότι η Χριστίνα είναι παρανοϊκή. Ράι, παράτα με. Πού πάτρε, εγώ θέλω να ξεσπάσω σε κάποιον. Άρρωστος άνθρωπος είμαι. Και βέβαια είσαι άρρωστος, ρε. Πολύ άρρωστος. Βαριά άρρωστος. Δεν θα γίνω καλά, ρε. Και δεν θα αρρωστήσεις. Κτηνίατο θα σου φέρω. Κτηνίατο. Κτίνος. Ήταν απαράδεκτο όσο έγινε, Χριστίνα. Και το ότι ήσουν μεθυσμένη δεν σε δικαιολογεί πια. Καλά,
Αλλά τι έκανε, Βρεστέλιο. Δεν θυμάσαι τίποτα, ε. Ρεζίλη έγινες, Χριστίνα. Μπροστά σε όλο τον κόσμο, ρεζίλη! Όχι, δεν θυμάμαι.